Σε αυτό το event, αυτό η εκδήλωση γίνεται κάτω από τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας, που για φέτος είναι η Θεσσαλονίκη. Έχουμε το Manga Café από την Αθήνα, το οποίο ήρθε. Είναι εκεί πέρα στο stand, περνάτε, δοκιμάζετε sushi, cookies, smoothies και φυσικά καφέ. Ο κόκκινος κούφος με το Shanks και το Sanji από το One Piece, ο οποίος περνάτε από εκεί πέρα και αγοράζετε τάνκο παραδοσιακά με επικάλυψη σοκολάτας, καραμέλας, άσπρη σοκολάτα. Δίπλα είναι το stand of Manga Tellers, που είναι με το πρώτο ελληνικό manga one shot για τη Θεσσαλονίκη. Μοιράζεται δωρεάν από το stand, μπορείτε να περάσετε να το προμηθευτείτε. Και φυσικά έχουμε καλεσμένο από την Αθήνα τον σκητσογράφο Μάνο Λαβουβάρδο με την προσωπική του δουλειά, τον Γαλάξια. Μπορείτε να περάσετε από το stand του, να αγοράσετε μια προσωπική του δουλειά και θα σας σκιτσάρει με την τεχνική των manga. Δίπλα από το stand of Manga Tellers είναι ο μεγάλος χορηγός μας, το animehouse.gr, με ιαπωνικό merchandise. Μπορείτε να πάτε να δείτε από card games μέχρι φιγούρες και accessories για cosplay. Δίπλα είναι ο Χάρτινος Κόσμος με το 3D origami. Μπορείτε να πάτε να απολαύσετε την έκθεση που έχει κάνει με τα 3D origami, παριστάνοντας γνωστούς χαρακτήρες από την ιαπωνική και την παγκόσμια pop κουλτούρα. Υπάρχει το collectibles.gr που μπορείτε να δοκιμάσετε card games όπως Yu-Gi-Oh, Magic και Vanguard. Το Cosmic Realms είναι εδώ πέρα ένα από τα πιο γνωστά comic shops στη Θεσσαλονίκη, που εκτός από comic έχει έρθει με όλη τη μάγκα τη συλλογή. Attack on Titan, Naruto, Fairy Tail, βρίσκονται όλα εκεί πέρα για σας και μόνο. Φυσικά έχουμε έναν επίτιμο καλεσμένο που ήρθε και αυτός από Αθήνα, το Greek Otaku Radio. Είναι εδώ το μοναδικό web radio για anime μουσική. Τα παιδιά περνάνε από το stand, δοκιμάζετε, έχουν για σας μια έκθεση για το PlayStation 3, το παιχνίδι J-Stars Victory Versus, αυθεντικό κατευθείαν από την Ιαπωνία. Δίπλα βρίσκεται το Dojo Άτραπος, ο οποίο το απόγευμα θα μας κάνει επίδειξη πολεμικών τεχνών πάνω σε τζούντο, αϊκίντο, ιάιντο και Brazilian Jiu-Jitsu. Μπορείτε να περάσετε από το στάνο να θαυμάσετε την υπέροχη πανοπλία που έχει, καθώς επίσης και την υπέροχη διακόσμηση. Δίπλα από το Dojo βρίσκεται φυσικά το Θεσσαλονίκη Bonsai Club, το οποίο μπορείτε να δείτε, να θαυμάσετε την υπέροχη συλλογή που έχουν από Bonsai, φτιαγμένα μόνο και μόνο για την έκθεση εδώ πέρα, να το δείτε και να το θαυμάσετε. Και τέλος, αν θέλετε, μπορείτε να δοκιμάσετε τις φωνητικές σας ικανότητες στο stand of 4 Noise που βρίσκεται δίπλα στο stage, με το καραόκε που έχει προετοιμάσει για σας να δείτε ιαπωνικά τραγούδια, αλλά όχι μόνο από την Ιαπωνία, καθώς επίσης και από songs από anime openings και endings. Φυσικά υπάρχει το stand της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας, που μπορείτε να περάσετε και να προμηθευτείτε υλικό, καθώς επίσης να γνωρίσετε τους συντελεστές κάτω από το οποίο γίνεται αυτό το event. Τέλος, στα αριστερά μου βρίσκεται και το stand της Nescafé, όπου μπορείτε να περάσετε, να προμηθευτείτε ένα Nescafé, να δοκιμάσετε και να έχετε μια όμορφη βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτά από μένα, τα υπόλοιπα φυσικά τα αφήνω στην Νάντια από την ομάδα Ice Sakura, η οποία θα μας παρουσιάσει την ομάδα της, θα μιλήσει, θα πει δύο λόγια για την ιαπωνική pop κουλτούρα και θα δείξουν ένα χορό πάνω που βασίζεται σε Vocaloid. Αυτά από μένα, Νάντια, δικό σου. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε τους Manga Tellers που μας προσκαλέσανε σε αυτή τη διοργάνωση. Η Ice Sakura δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2013 και από τότε ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποια events στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να μαζευτούμε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα στο anime community που υπάρχει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το όνομά μας βγαίνει καθαρά από την anime κουλτούρα, την ιαπωνική κουλτούρα, συγγνώμη, και σημαίνει I love Sakura, τα οποία είναι τα υπέροχα δέντρα κερασιάς που υπάρχουν στην Ιαπωνία, και έτσι σκεφτήκαμε το όνομά μας. Η ομάδα μας είναι καθαρά για Έλληνες fans που δεν αγαπάνε μόνο τα anime και τα manga, αλλά γενικά την ιαπωνική κουλτούρα, και αυτό προσπαθούμε να προσφέρουμε μέσα και από τα event μας. Εγώ είμαι η Νάντια, ένα από τα μέλη της ομάδας, μαζί με τους φίλους μου Τζέο, Μέλ και Λέβια.
φτιάχνουμε αυτή την ομάδα ακόμα μεγαλύτερη για να έρχεστε κι εσείς να περνάμε όλοι μαζί καλά με anime και J-Rock κομμάτια και να περνάμε γενικά καλά. Αυτή τη στιγμή, για να μην πω λίγο εγώ κιόλας, θα ανεβούν 2 μέλη της ομάδας μας και ας χορέψουν μέσα σε ρυθμούς Vocaloid και Happy Synthesizer και ελπίζω να τους απολαύσετε. Ευχαριστώ πολύ. Απολαύστε!